Η εταιρεία, όπως μας είχε ειδοποιήσει και επισήμως, δεν κατέβηκε να συζητήσει μαζί μας. Έστειλε αντιπροσώπους από τη διοίκηση του νοσοκομείου, οι οποίοι είπαν ότι αρετήσιμα και πόνο θα μεταφέρουν τα αιτήματά μας. Επιμείναμε σε αυτό που λέμε ότι η κλαδική σύμβαση είναι δουλειά των ίδιων των εργαζομένων και των σωματείων. Απαιτήσαμε τα επιχειρησιακά σωματεία, τα οποία καλέσανε σήμερα σε συνάντηση, που είναι του Βορείου Ελλάδος και του νομού Αχαΐα, να συμμετέχουν έστω και ως παρατηρητές στις διαδικασίες υπογραφής της συλλογικής σύμβασης. Τα αιτήματά τους που έχει να κάνει με αυξήσεις μισθών, επαναφορά τριετιών, ατομικά μέσα προστασίας, επιδόματα, όπως αναφέρονται στην ανακοίνωσή τους, τα καταθέσαμε εκ νέου, προσθέτοντας και ποιοτικά βέβαια αιτήματα, όπως είναι οι συνθήκες εργασίας, όπως είναι η εναλλαγή πόστων, όπως είναι η αντιμετώπιση των εργαζομένων από γιατρούς εργασίας και τεχνικούς ασφαλείας της εταιρείας, και τους κάναμε ξεκάθαρο ότι εκτός από τα αριθμητικά αυτά που λέμε αιτήματα, στον χώρο εργασίας θα διεκδικήσουμε ακόμη και το παραμικρό που μπορούμε να πάρουμε. Δεν δεσμεύτηκαν για τίποτα, απλώς προσπάθησαν να κρατήσουν μια ισορροπία και είπαν να μεταφέρουν τα αιτήματά μας. Παραπομπή που μας κάνουν να απευθυνθούμε, όπως μας έστειλε και στην επιστολή τους, στο αντιπροσωπευτικό σωματείο, είναι τελείως άγγελοι για μας. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα, δεν έχουν καμία αρμοδιότητα να υποδεικνύουν σε σωματεία το τι δρόμο θα ακολουθήσουν, σε ποιον θα απευθυνθούν και ποιο δρόμο θα ακολουθήσουν προκειμένου να πετύχουν τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Εμείς θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο, στον δρόμο που λέμε ότι είναι η οργάνωση και ο αγώνας. Θα φέρουμε σε γνώση των συναδέλφων μέσα στα καταστήματα το τι μας μεταφέρουν από την εταιρεία ή τα διάφορα στελέχη από όποιο πόστο και αν βρίσκονται, και θα κοιτάξουμε να κλιμακώσουμε αυτό που σήμερα είχαμε πει ως αγωνιστική παρέμβαση σε μια άλλη μορφή. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από αυτά που ζητάμε και επίσημα από την εταιρεία και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Λοιπόν, να κάνουμε ξεκάθαρο ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει σωματείο Βορείου Ελλάδος, Αχαΐας και πάει λέγοντας. Είμαστε όλοι εργαζόμενοι στην ίδια εταιρεία. Λοιπόν, τα προβλήματα και τα αιτήματα είναι κοινά για όλους. Τα στελέχη της εταιρείας δηλώσαν αναρμόδιοι για να συζητήσουν ή να επιλύσουν. Θα τα μεταφέρουν όλα αυτά. Εμείς από την πλευρά μας αναδείξαμε και μια σειρά ζητήματα που βιώνουμε όλοι στα καταστήματα, η εντατικοποίηση στα κυζικόκαλα, το τρέξαμε το ένα τμήμα στο άλλο και αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο, η ελλείψη προσωπικού είναι καθημερινό φαινόμενο και τα παλώματα είναι με διαλύπουσες ή το φαινόμενο που βλέπουμε να πρωτοπορεί ο σκλαβενίτης εξάρω εξαήμερο. Λοιπόν, ποιά δεν ζήσε με αυτές τις συνθήκες, ποιά είτε να έχεις προσωπική και κοινωνική ζωή. Λοιπόν, όλα αυτά νομίζω ότι τα λένε εξωγήινοι. Δεν συμβαίνουν αυτά τα καταστήματα. Εκεί θα άλλη εικόνα έχουμε. Όμως εμείς που δουλεύουμε τα καταστήματα ξέρουμε καλά τι βιώνουμε κάθε μέρα. Και επειδή εμείς ξέρουμε, πρέπει να δώσουμε την απάντησή μας. Η απάντηση είναι οργάνωση και αγώνας μέσα από το σωματείο. Δεν υπάρχουν εκπρόσωποι πίσω από κλειστές πόρτες. Τα αιτήματα τα διαμορφώνουμε όλοι μας. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί εργοδότες. Είναι μόνο εργοδότες. Και είμαστε μόνο εργαζόμενοι. Τα συμφέροντά μας είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Αυτοί το ξέρουν καλά. Ας το βάλουμε και εμείς καλά στο μυαλό μας. Ότι χωρίς εμάς μαγαζί δεν δουλεύει και αφού τα δουλεύουμε και κερδίζουν τρελά, θέλουμε και εμείς μερίδιο και μεγάλο μερίδιο, γιατί η ζωή, η ακρίβεια αυτή δεν παλεύεται. Λοιπόν, ξεκαθαρίζοντας, σωτήρες δεν υπάρχουν. Αν δεν πούμε εμείς μπροστά, δεν θα πει κανείς. Και αν πούν άλλοι για μας, δεν θα τα κάνουν καλά για μας. Το εργαλείο τους το έχουν. Είναι αυτό το σωματείο που έγραψε συμβάσεις με 866 ευρώ μισθά. Λοιπόν, και κάποιοι λένε τι, παίρνετε πάνω από το βασικό, αλήθεια.
και τι έπρεπε να φέρουν. Αυτά συνάδελφα, συνεχίζουμε τον αγώνα μέσα στα μαγαζιά. Συνάδελφο με συνάδελφο, να τους πληρωθούμε γιατί έτσι μόνο μπορούμε να κερδίσουμε.